στιγμή. Ένα λεπτό πριν από τις 11 το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη Διευθύντρια Επικοινωνίας του γραφείου του, πέρασε την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, ενημερώνοντας την Κατερίνα Σεκλεροπούλου για την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία ζητείται η διάλυση της Βουλής. Καλημέρα. Στο μήνυμά του προς τους πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε γιατί ζητά τώρα εκλογές, θέτοντας ως εθνικό στόχο την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ο εθνικός αυτός στόχος, σε συνδυασμό με την ανάγκη ισχυρής εκπροσώπησης του τόπου διεθνώς, επιβάλλουν πολιτική σταθερότητα σε ορίζοντα τετραετίας. Γι' αυτό και συνιστά θέμα εξαιρετικής σημασίας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Συντάγματος. Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται καθαρή προοπτική στην πορεία της και καθαρές λύσεις στην ηγεσία της. Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε αυτές οι 4 εβδομάδες που απομένουν μέχρι τις εκλογές της 21ης Μαΐου να μείνουν μακριά από την τοξικότητα και να αναδειχθεί η προγραμματική αντιπαράθεση των κομμάτων. Παράλληλα, κάλεσε τους νέους να προσέλθουν στην κάλπη. Η συμμετοχή τους στις εκλογές είναι νομίζω ένα στοίχημα για όλους μας και τελικά και αυτοί πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι καλύτερα να συμμετέχουν στις αποφάσεις που θα ληφθούν για το δικό τους μέλλον παρά να επιλέξουν την αποχή. Εύχομαι να έχουμε μια ήρεμη και γόνιμη προεκλογική περίοδο για το καλό της χώρας. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωνε την προσφυγή στις κάλπες, ο Αλέξης Τσίπρας περιόδευε στη Χαλκιδική. Από τα Νέα Μουδανιά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι ήρθε η ώρα για πολιτική αλλαγή στον τόπο. Έχουμε χορτάσει λοιπόν το ψέμα, τις υποσχέσεις, την αλαζονία αυτής της κυβέρνησης. Γι' αυτό και λέμε, ως εδώ ήρθε η ώρα για μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Ήρθε η ώρα να ξαναφέρουμε στον τόπο τη δικαιοσύνη. Το χειρότερο για τη χώρα είναι ότι την έχει βυθίσει σε ένα καθεστώς βαθιάς διαφθοράς και αναξιοκρατίας. Η ανακοίνωση των εκλογών βρήκε τον Νίκο Ανδρουλάκη να περιοδεύει στην Καρδίτσα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής προέτρεψε τους πολίτες να αλλάξουν σελίδα στη χώρα με την ψήφο τους. Έχουμε χρέος να αναγεννήσουμε τη Δημοκρατική Παράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε χρέος να ανοίξουμε μια νέα εποχή κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας. Ένα πιο δυνατό ΚΚΕ θα είναι το νέο, το αισιόδοξο, το ανατρεπτικό μήνυμα που μπορεί να αναδείξει η λαϊκή ψήφος στις 21 Μαΐου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έκανε μία ανάλυση για έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου των 4 ετών. Για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε αμετανόητος. Πάλι του έφταιγαν οι άλλοι. Η προκήρυξη των εκλογών σηματοδοτεί το τέλος μιας κυβέρνησης που έκανε ό,τι πέρναγε από το χέρι της για να εξαθλιώσει τους πολίτες.